Την ευλογία σου, Γέροντα. Να είστε καλά. Χάρηκα μου, κύριε. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Γεια να δούμε. Πού πας, βρε. Αναπάκω. Γύρω, γύρω. Τράβα το ρίγιο. Η τάση εδώ, ο αγώνας εδώ είναι να μάθει ο μοναχός από την αρχή που έρχεται να ζητάει το έλεος για τον εαυτό του και να είναι συγχωρητικός και επιοικής στους ανθρώπους. Είδατε πόσος κόσμος επισκεπτόταν το Γερο Παΐσιο. Γιατί ο Γερο Παΐσιος είχε ένα χάρισμα, είχε έλεος, είχε παρηγορητικό λόγο. Δεν μάλωνε, δεν ήταν αυστηρός. Ο μοναχός μαθαίνει να κοιτάει προς τον εαυτό του και να είναι επιοικής προς τους άλλους. Και αυτό γίνεται λίγο-λίγο με τα χρόνια. Ο λόγος που έρχονται τόσο πολλοί άνθρωποι στα Αγιώρους τα τελευταία χρόνια είναι και το φυσικό περιβάλλον, είναι και τα Άγια Λείψανα, είναι και οι εικόνες των θαυματουργές. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ βασικό είναι ότι οι μοναχοί, επειδή ξέρουν πόσο δύσκολα είναι να κόψεις τα πάθη, δεν είναι πολύ σκληρή με τους άλλους ανθρώπους. Και βρίσκει κανένας τη φωλιά του, δηλαδή, βρίσκει την παρηγορία του σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποιο ασκητήριο, σε κάποια ασκήτη. Και γι' αυτό έρχονται στα Αγιονόρους οι άνθρωποι, βρίσκουν παρηγορία. Διότι οι μοναχοί ξέρουν με τη ζωή τους πόσο δύσκολο να κοπεί ο εγωισμός, πόσο δύσκολο να κοπεί η φιλαυτία, η κοινοδοξία, η επιδειξιομανία, και επειδή το ξέρουν από τη ζωή τους αυτό, είναι ταυτόχρονα επιοικείς, είναι συγχωρητικοί. Εδώ που θα πάμε τώρα δεξιά, παιδιά, είναι ένα σπήλαιο δεξιά μας που έχει μια εικόνα. Σε αυτό το σπήλαιο ένας μεγάλος μάγος της Χαλκιδικής με εντολή του Παπασάββα εδώ του Πνευματικού έκαψε τη Σολομονική. Εδώ δεξιά βλέπετε την εικόνα, εδώ δεξιά σας. Και από τότε που έκαψε τη Σολομονική δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος από εδώ. Έρχονταν πέτρες, παρουσιάζονταν κάτι θηρία κλπ. Κλπ. Μέχρι που ήρθαν εδώ οι ιερείς και κάναν αγιασμό στο μέρος εδώ και έκτοτε περνάνε οι άνθρωποι ήσυχα. Και όταν περνάμε από εδώ ανάβουμε το καντιλάκι για να, είναι, για να φυλάει τους ανθρώπους. Ναι, άμα αρχίσει την παρακοή, γιατί καλά, λίμωνο το Άγιον Όρος, όπως λένε προσφυός, είναι περιβόλι. Έχει απ' όλα, έχει λουλούδια, έχει καρπούς, έχει και κανένα αγκαθάκι μέσα, έχει και ζυζάνια καμιά φορά, αλλά δεν είναι περίεργο. Το Άγιον Όρος είναι όπως η Αγία Εκκλησία μας, είναι νοσοκομείο που έχει γιατρούς, αλλά έχει και ασθενείς. Αγώνας γίνεται και αυτό μπορεί να βρει κανείς στο Άγιον Όρος και έναν μοναχό ο οποίος μπορεί να είναι νευρικός, μπορεί να κατακρίνει, μπορεί να είναι συμφεροντολόγος. Δεν είναι περίεργο αυτό, δηλαδή, να το δει κανείς, γιατί είναι ανθρώπινη πολύ.